Καλό σας απόγευμα και καλώς ορίσατε. Είναι με μεγάλη μου χαρά και τιμή που βλέπω τόσο πολύ κόσμο, τόσους πολλούς γνωστούς, φίλους, συγγενείς, σήμερα εδώ μαζί μας, στην όμορφη μας Λεμεσό. Πριν σας συγχαρώ και πριν συγχαρώ τη σύζυγό μου Χριστίν και τους γονείς μου και σας ευχαριστήσω, επιτρέψτε μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν άνθρωπο που θαύμαζα σαν πολιτικό και θαυμάζω σαν ηγέτη και σαν φίλο, τον κύριο Μάκη Κεραυνό. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια για το βιβλίο που έχω γράψει, όσο και για το άτομό μου. Και μια μικρή παρένθεση, να αναφέρω κάτι που δεν είπε ο κύριος Μάκης Κεραυνός. Όταν γνωριστήκαμε, που ήταν και στα In Business Awards, καθόταν πρώτον τραπέζι πίστα, έδωσε μια εξαιρετική ομιλία και καθώς ο κόσμος χειροκροτούσε, έφυγα εγώ από το τελευταίο τραπέζι πίστα και πήγα μπροστά, έδωσα το χέρι μου, γνωριστήκαμε και μετά από δύο συναντήσεις ένιωσα την ανάγκη να τον καλέσω στο γάμο μας με την Χριστίν. Και τότε μου απάντησε κάτι που δεν θα ξεχάσω. Μου λέει, Μιχάλη μου, λέω περισσότερα όχι από ότι ναι όσον αφορά προσκλήσεις για τους γάμους. Είναι πολύ λογικό, γιατί έχει 1.500 άτομα στον οργανισμό του. Αλλά στη δική σου περίπτωση, στο δικό σου γάμο, νιώθω ότι θέλω να παρευρεθώ και θα έρθω. Και είπα και εγώ που μέσα μου έχουμε πολλά κοινά με τον άνθρωπο. Και εγώ έτσι νιώθω, ότι σε τούτο το γάμο θέλω να παρευρεθώ και θα πάω. Ευχαριστώ τόσο εσάς, κύριε Μάκη, όσο και τη σύζυγό σας που μας θυμάται σήμερα με την παρουσία σας. Είναι μεγάλη μου τιμή. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη σύζυγό μου Χριστίν για την πολύ σύντομη και συνοπτική της ομιλία. Και όπως είπε και ο κύριος Μάκης Κεραυνός, είναι το άλλο μου μισό. Και χωρίς αυτήν και το μικρό Ρολανδάκι που έχει στην κοιλιά της, τίποτα δεν θα ήταν ολοκληρωμένο, ούτε ακόμη και αυτόν το βιβλίο. Να πω επίσης και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γονείς μου. Όχι τόσο για την οικονομική στήριξη που μου παρήχαν στα αρχικά στάδια της καριέρας μου, όσο για την ηθική στήριξη που μου παρέχουν επί καθημερινής βάσης. Σε αυτόν τον τομέα, παρόλες τις καταστάσεις, νιώθω πλούσιος, κάθε μέρα ακόμη και πιο πλούσιος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως λέει και ο πατέρας μου και το γράφω μέσα στο βιβλίο, μέτριος πρέπει να είναι μόνο ο καφές σου. Και αυτό που σας υπόσχομαι σήμερα, και ειδικά εσάς, είναι ότι θα ξεπεράσω το μέτρο. Ευχαριστώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω όμως όλους εσάς και να σας συγχαρώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί βλέποντας το ακροατήριο, βλέπω φίλους και γνωστούς από όλες τις πόλεις της Κύπρου και από την ίδια τη Λεμεσό μας, και είναι άτομα που είναι πολύ άσχολα άτομα, και έτσι σας ευχαριστώ που με τιμάτε με την παρουσία σας και ξέρω τι θυσία κάνετε τουλάχιστον στο χρόνο σας. Αλλά σας συγχαίρω και για τον ίδιο λόγο, γιατί μόλις πρόσφατα ολοκλήρωσα μία μελέτη με 101 επιτυχημένα άτομα, 101 άτομα που θεωρώ επιτυχημένα, από όλες τις βαθμίδες της ιεραρχίας και τους ρώτησα τι εστί επιτυχία. Βγήκε στο νούμερο 1 θέση κάτι που φέρνετε και εσείς μαζί σας εδώ σήμερα. Στη νούμερο 1 θέση, με 92%, βγήκαν ότι οι επιτυχημένοι άνθρωποι, εν αντιθέσει με τους πιο λίγων επιτυχημένους, ή μπορώ να τολμήσω να πω αποτυχημένους ανθρώπους, γνωρίζουν κάτι που είπε ο γκούρου της ηγεσίας, ο Charlie Tremendous Jones, πριν μερικά χρόνια. Είσαι το ίδιο άτομο σήμερα που θα είσαι σε 5 χρόνια από τα σήμερα, εκτός από δύο πράγματα. Τους ανθρώπους που γνωρίζεις και τα βιβλία που διαβάζεις. Τους ανθρώπους που γνωρίζεις. Και εσείς πολύ σοφά ήρθατε εδώ, όχι μόνο για τον Μιχάλη την παρουσίαση του βιβλίου, γιατί γνωρίζετε πως μέσα σε τόσους αξιόλογους ανθρώπους, μια νέα γνωριμία μπορεί να αλλάξει άρδη τόσο την προσωπική, όσο και την επαγγελματική σας ζωή. Και τα βιβλία που διαβάζεις, γιατί οι συγγραφείς καταθέτουν τις εμπειρίες τους και τις ιδέες τους μέσα από τις σελίδες του βιβλίου τους. Και όπως είπε και ένας φίλος μου, ένας πολύ καλός μου φίλος, αν έχω έναν ευρώ και έχεις έναν ευρώ και το ανταλλάξουμε, θα έχουμε ένα από έναν ευρώ. Αλλά αν έχω μια ιδέα και έχεις μια ιδέα και το ανταλλάξουμε, τότε θα έχουμε από δύο ιδέες. Και έτσι, στόχος και σκοπός μου σήμερα είναι η ανταλλαγή αυτών των ιδεών και θα ήθελα να αρχίσω την παρουσίαση αρχίζοντας με ένα μικρό τεστ που παραθέτω στις αρχικές σελίδες του βιβλίου.
Θα ήθελα για όσους δεν έχουν διαβάσει το βιβλίο ή και για όσους έχουν διαβάσει να κάνουν ένα μικρό τεστ, ο καθένας μόνος του, και θα ήθελα να μου πείτε πόσα F's, τα αγγλικά F's, βλέπετε σε αυτήν την πρόταση. Το αγγλικό γράμμα F. Πόσες φορές βλέπετε το γράμμα F σε αυτήν την πρόταση. 30 δευτερόλεπτα. Δεκαπέντε. Πέντε. Τέσσερα. Τρία. Δύο. Ένα. Μηδέν. Όσοι βρήκαν τρία F's, σηκώστε το χέρι σας. Τέσσερα F's. Πέντε F's. Μπράβο. Έξι F's. Μπράβο. Ψάξτε για έξι F's. Έξι φορές. Γιατί αυτή η μικρή άσκηση. Το F μπορεί να είναι ένα F for going forward, να πάμε μπροστά, ή μπορεί να είναι ένα F for fail, να αποτύχουμε. Σήμερα, με τα σημερινά δεδομένα, δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε οποιοδήποτε F. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να χάνουμε οποιαδήποτε λεπτομέρεια. Ο πλανήτης μας, αλλά και η Κύπρος μας, φλέγεται. Επιτρέψτε μου να πω κάποια στατιστικά. 16,2 είναι το ποσοστό των συνανθρώπων μας στην Κύπρο που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας. 24,7 είναι το ποσοστό των νέων κάτω της ηλικίας των 25 ετών που είναι άνεργοι. Υπάρχουν 40.000 άνεργοι στην Κύπρο του σήμερα, εγγεγραμμένοι άνεργοι, και άλλοι τόσοι μη εγγεγραμμένοι άνεργοι. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο άνεργοι στην Ελλάδα, και αυτός ο αριθμός ανεβαίνει με το δευτερόλεπτο, και 200 εκατομμύρια άνεργοι ανά το παγκόσμιο. Εάν πολλαπλασιάσουμε το 200 επί 5, που είναι ο μέσος όρος που επηρεάζεται σε ένα σπίτι από αυτήν την ανεργία, υπάρχουν 1 δισεκατομμύριο από τα 7 δισεκατομμύρια του πλανήτη που νοσεί. Είτε έχει μειωμένο εισόδημα στο σπίτι του, είτε δεν έχει καθόλου εισόδημα. Βάσει του Φιλελευθέρου πρόσφατο άρθρο, 90 με 110 μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν κάθε μήνα. Και βάσει του ίδιου άρθρου, 60.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα κλείσουν τα επόμενα 2 χρόνια ή κινδυνεύουν με αφανισμό τα επόμενα 2 χρόνια. Και η ερώτηση του εκατομμυρίου είναι τι κάνουμε, πού πάμε, πώς προχωρούμε. Μέρος της απάντησης ήρθε από τον Άλμπερτ Άινστάιν όταν έδωσε τον ορισμό της παραφροσύνης και είχε πει ότι η παραφροσύνη είναι να συνεχίσω να κάνω ό,τι έκανα χθες και να περιμένω σήμερα διαφορετικό αποτέλεσμα. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός, και το αναφέρω και στο βιβλίο μέσα, ότι μία από τις μαθήτριες του Albert Einstein στο Princeton University της Αμερικής, που είχα την τύχη πέρσι να επισκεφθώ, του είπε ότι κάνατε λάθος, Dr. Einstein. Δώσετε για 2 συνεχόμενες χρονιές το ίδιο ακριβώς τεστ. Και της απάντησε ότι οι ερωτήσεις είναι ίδιες. Οι απαντήσεις όμως έχουν αλλάξει. Και έχει δίκιο. Οι ερωτήσεις είναι ίδιες. Πώς να ρίξω τα κόστη μου, πώς να ανεβάσω τις πωλήσεις μου, πώς να διαφοροποιηθώ σαν εταιρεία ή σαν άτομο. Αλλά οι απαντήσεις με στα σημερινά πλαίσια έχουν αλλάξει. Και στόχος μου σήμερα είναι να αφοσιωθώ σε 2 πυλώνες για να σας πω τις δικές μου απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις. Προτού το κάνω, πιστεύω πάρα πολύ στην ορολογία. Γιατί πιστεύω ότι όταν δίνουμε όρο σε μια κατάσταση, σε μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, τότε εκείνη τη στιγμή θέτουμε τον βαθμό της έντασης ή της ικανοποίησης που θα αντιμετωπίσουμε αυτήν την κατάσταση. Και όταν λέμε και αναφερόμαστε και λέμε υπάρχει κρίση, κατά τη δική μου άποψη είναι λαθασμένο. Γιατί η κρίση υπήρχε το 1974, όταν ξεριζώθησαν πολλοί Κύπροι από τα σπίτια τους, χάσαμε 37% του νησιού μας και πολλά άτομα που βλέπουμε μέσα στο ακροατήριο ήρθαν από την Αμόχωσο και από τις άλλες περιοχές, τις σκλαβωμένες περιοχές μας, και ξανάρχισαν τη ζωή τους. Η πλήστη επιτυχώς. Κρίση είχαμε ένα πρωινό του 2005, τον Αύγουστο, όταν πολλές οικογένειες ξύπνησαν για να μάθουν ότι δεν θα ξαναβλέπαν τους δικούς τους, τις μητέρες τους, τους πατεράδες τους, τα παιδιά τους,
γιατί οι αερογραμμές του ήλιου είχαν συντριβεί. Και κρίση έχει ένας φίλος μου, είχε και έχει ένας φίλος μου, πολύ καλός μου φίλος, που βρίσκεται και σήμερα εδώ μαζί μας, ο φίλος ο Μιχάλης, που έχασε και τα δύο του παιδιά στην πρόσφατη έκρηξη στο Μαρί. Γι' αυτό ποιος μας δίνει το δικαίωμα να αναφερόμαστε, κατά τη δική μου άποψη πάντοτε, σε αυτήν την κατάσταση σαν κρίση? Πιστεύω ότι θα ήταν πιο σωστό να ονομάζουμε αυτήν την κατάσταση σαν οικονομική στενότητα. Μια σοβαρή οικονομική στενότητα που ταλανίζει τον πλανήτη μας και σίγουρα δεν μπορούμε από μόνοι μας να την αλλάξουμε. Αλλά από μόνοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μπορούμε να επενδύσουμε σε κάτι που ανεξαιρέτως των καιρών μπορεί, εάν το θέλει, να βελτιώνεται. Μπορούμε να επενδύσουμε σε κάτι που, όπως το καλό παλιό κρασί, βελτιώνεται, και αυτό δεν είναι άλλο από τον άνθρωπο, από εσάς. Ο καθένας πρέπει να επενδύσει πάνω του, να βελτιωθεί μέσα σε αυτήν την οικονομική στενότητα. Και μέσω αυτού του βιβλίου και μέσω αυτής της παρουσίασης απευθύνουμε και αποτείνουμε προς αυτόν τον άνθρωπο και τη διαφοροποίησή του, έτσι ώστε να δώσω κάποιες απαντήσεις στις ερωτήσεις σας. Και θα στηρίξω τις απαντήσεις μου σε δύο πυλώνες. Τη διαφοροποίηση του ατόμου σαν επαγγελματίας και τη διαφοροποίηση των εταιριών μας. Πάμε λοιπόν να αρχίσουμε με τη διαφοροποίηση του ατόμου. Τρεις τρόποι διαφοροποίησης. Τρεις απλοί τρόποι διαφοροποίησης. Η πρώτη επαφή. Τα πρώτα 7 με 30 δευτερόλεπτα, βάσει μελετών ψυχολόγων, είναι τα πιο κρίσιμα δευτερόλεπτα σε μια επαφή πρόσωπο με πρόσωπο με τον μελλοντικό μας πελάτη. Στα 7 δευτερόλεπτα, λένε οι ψυχολόγοι, υποσυνείδητα αυτός ο πελάτης παίρνει αποφάσεις αν θα συνεργαστεί μαζί μας ή όχι. Στα 30 δευτερόλεπτα, ο ίδιος πελάτης κατασταλάσσει στο συνειδητό μέρος του μυαλού του εάν θα συνεργαστεί μαζί μας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στο Euro Disney, στο Walt Disney, όταν ρωτήσεις τι ώρα κλείνει το πάρκο, η απάντηση είναι το πάρκο είναι ανοιχτό μέχρι τις 8. Όχι κλείνει στις 8, είναι ανοιχτό μέχρι τις 8. Και η ίδια περίπτωση που ανάφερα στο βιβλίο «Θετική εμπειρία», όταν τηλεφώνησε κάποιος στο θέατρο Ριάλτο για να ζητήσει εισιτήρια μέρα Δευτέρα και λέει η κοπέλα: «Και τι παρακαλώ, θέατρο Ριάλτο, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» «Ναι, θα θέλαμε δύο εισιτήρια για την παράσταση.» «Δυστυχώς δεν έχουμε τίποτα μέχρι την Παρασκευή.» Πάμε να το δούμε θετικά. Πάλι Δευτέρα και πάλι δεν υπάρχουν εισιτήρια. «Θέατρο Ριάλτο, παρακαλώ, και τι μιλά, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» «Ναι, γεια σας, θα θέλαμε δύο εισιτήρια για την παράσταση.» «Είστε τυχεροί. Έχουμε δύο εισιτήρια στην τέταρτη θέση, καταπληκτικές θέσεις για την Παρασκευή. Να τα κρατήσω?» Δεν είναι τι λες. Είναι πώς το λες. Που τη στιγμή που ο πελάτης σου ή ο μελλοντικός σου πελάτης ακούει τη λέξη «δυστυχώς», αρχίζει να σκέφτεται ποιος είναι ο ανταγωνιστής σου και ποιος είναι ο ανταγωνισμός σου. Και αυτόν το ξέρει πάρα πολύ καλά ο ήρωάς μου στο κεφάλαιο 18, ο Χρήστος Γιαλουρίδης, που σαν νεαρό παιδί εργαζόταν στη Λιόν της Γαλλίας στο σούπερ μάρκετ με το όνομα Carrefour. Και ήταν υπεύθυνος για τα λαχανικά. Βασικά τι έκαναν, επιτούσε λίγο νερό πάνω στα λαχανικά να φαίνονται φρέσκα και συγύριζαν τα. Και μία ημέρα ένας ασπρομάλης κύριος πήγε κοντά στο Chris μαζί με μία συνταγή και του λέει: «Πού βρίσκω το σαπούνι αυτό?» Ο Chris άνετα και εύκολα μπορούσε να πει: «Τρίτο ράφι δεξιά, πήγαινε αριστερά, θα το βρεις εκεί.» Όμως πήρε τη συνταγή από τον ηλικιωμένο ασπρομάλη κύριο, τον οδήγησε στο ράφι, έσκυψε, έλεξε ότι το σαπούνι αυτό αντιστοιχούσε στο ίδιο σαπούνι που έλεγε στη συνταγή και του το έδωσε. Μετά από 20 λεπτά, ο Chris ακούει μια ανακοίνωση από τα μεγάφωνα που λέει: «Παρακαλώ, όπως ο Chris Γιαλουρίδης, να παρουσιαστεί στα γραφεία του διευθυντή.» Με τα φτωχά του γαλλικά, ο Chris κατάλαβε, πήγε στο γραφείο του διευθυντή και μόλις μπήκε μέσα, αντίκρισε μπροστά του τον διευθυντή του μαζί με τον ασπρομάλι κύριο. Και γυρίζει ο διευθυντής και του λέει: «Chris, γνωρίζεις τον κύριο?» Και λέει ο Chris: «Φυσικά, πριν λίγο τον εξυπηρέτησε.» «Γνωρίζεις ποιος είναι ο κύριος?» Του λέει: «Όχι, δεν γνωρίζω.» «Ο κύριος που βλέπεις μπροστά σου είναι ο μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης της εταιρείας Carrefour και θέλει να σου πει δύο λόγια.» Τον συγχάρηκε τον Chris ο ηλικιωμένος κύριος και του είπε: «Θέλω να σου προσφέρω και εσένα
και της φιλενάδας σου, της νυν συζύγου του τώρα, της Πάολας, έναν ταξίδι για δύο άτομα στους Κανάριους νήσους για τρεις μέρες, για την άψογη σου εξυπηρέτηση. Και όταν, γιέ μου, τελειώσεις τις σπουδές σου και θα θέλεις να μείνεις εδώ στη Λιόν, θα υπάρχει πάντα για σένα μία διευθυντική θέση στα Carrefour. Απλά χτύπα την πόρτα μας. Και εγώ λέω, μπορεί να έχουμε μια καταπληκτική πρώτη επαφή, τα πρώτα 7 με 30 δευτερόλεπτα. Μπορεί να είμαστε ασυνήθιστοι και να μην κερδίσουμε, μάλλον δεν θα κερδίσουμε έναν ταξί στους Κανάριους νήσους. Τριήμερο. Αλλά θα έχουμε κερδίσει κάτι πολύ περισσότερο. Την εκτίμηση και το σεβασμό του άλλου ατόμου που έχουμε απέναντί μας, αλλά και του ίδιου μας του εαυτού. Και έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, θα ήθελα να ζητήσω του Chris να σταθεί και να του δώσουμε ένα θερμό χειροκρότημα. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η αξία. Δεν είναι αρκετό μόνο να έχεις μια σωστή πρώτη επαφή, αλλά να προσδίδεις και αξία στο άτομο που έχεις απέναντί σου. Ο πρώτος τρόπος για να το κάνεις, κατά τη δική μου άποψη, είναι να χρησιμοποιήσεις τα δύο σου φτιά και το ένα σου στόμα με την ίδια ακριβώς αναλογία που σου τα έδωσε ο Θεός. Δύο φορές να ακούς και μία φορά να μιλάς. Γιατί όταν ακούς, μπορείς να παντρέψεις τις ανάγκες του πελάτη σου μαζί με το προϊόν ή την υπηρεσία σου. Και όχι μόνο να μείνεις εκεί, αλλά ο πολιτής με ύψιλο, αυτός που προσφέρει λύσεις, όχι ο πολιτής με ιτά, πρέπει να κάνει και κάτι άλλο. Πρέπει να κάνει αυτό που μου είπε ο αδερφός μου όταν άρχιζα την καριέρα μου στην Πειράρχη. Μου είχε πει, πρέπει να επενδύσεις το να γνωρίζεις το προϊόν σου. Γιατί όταν γνωρίζεις το προϊόν σου, Μιχάλη, θα έχεις ελευθερία μυαλού. Όχι να συγκεντρώνεσαι στα φυλλάρια μας, αλλά να συγκεντρώνεσαι στο άλλο άτομο που έχεις απέναντι σου και στη γλώσσα του σώματος του. Και έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, είχα γράψει και στο κεφάλαιο 12 με τίτλο 10.000 ώρες αυτό που είπε ο Malcolm Gladwell στο βιβλίο του Outliers. Και είχε πει ότι οι καλύτεροι αθλητές ανά το παγκόσμιο, οι καλύτεροι γιατροί ανά το παγκόσμιο, ακόμη και οι καλύτεροι εγκληματίες ανά το παγκόσμιο, χρειάζονται 10.000 ώρες για να γίνουν άψογοι σε αυτό που κάνουν. Και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και ήδη οι Beatles, και ήδη ακριβώς οι Beatles, έπαιζαν για 7 συνεχόμενα χρόνια, για 7 ώρες κάθε μέρα, 6 μέρες της εβδομάδας, μουσική στα μπαράκια της τότε Δυτικής Γερμανίας και κανείς δεν τους ήξερε. Και ο λόγος είναι απλός, φίλοι μου. Κανείς δεν μπορεί να κάνει τις κάμψεις σας για εσάς. Ούτε τις κάμψεις στο χεριό σας, ούτε τις κάμψεις του μυαλού σας. Εμείς ήδη πρέπει να επενδύσουμε στον εαυτό μας, να γίνουμε ειδικοί στον τομέα μας. Και αν κάνουμε, αν έχουμε μια σωστή πρώτη επαφή και επενδύσουμε στις 10.000 μας ώρες, αυτό μας οδηγεί στο τρίτο και ίσως το πιο σημαντικό, στις σχέσεις που θα δημιουργήσουμε. Το αγγλικό ρητό λέει «Your network will determine your net worth». Το ποιους γνωρίζεις, στο τέλος της ημέρας θα καθορίσει το τι αξίζεις. Πιστεύω ακράδαντα ότι αν έχουμε μια σωστή πρώτη επαφή και αν εμείς ήδη δίνουμε αξία στα άτομα που βρίσκουμε απέναντί μας και προσδίδουμε αξία, τότε θα δημιουργήσουμε καλύτερες σχέσεις. Και ανάφερα στο κεφάλαιο 20, η τσίτα και ο σκύλος, την εμπειρία που είχα μαζί με τη σύζυγό μου Χριστίνα όταν πήγαμε στο ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο. Μας έκανε τρομερή εντύπωση ότι η τσίτα ήταν μαζί στο ίδιο κλουβί με ένα σκύλο. Και πήγαμε να ρωτήσουμε τους υπεύθυνους, μα πώς γίνεται η τσίτα να στο ίδιο κλουβί με το σκύλο. Και μας εξήγησαν ότι η τσίτα είναι ένα πολύ νευρικό ζώο, έτσι όπως τη λεοπάρδαλη, το πιο γρήγορο ζώο στον κόσμο, και δημιούργησε και πολλά ατυχήματα, ακόμα και με επισκέπτες του κήπου. Και δίδαμε ότι αν τη βάλουμε μαζί με ένα μικρό, λίγο πιο μεγάλο τη σκυλάκι, όταν είναι νεαρή, η τσίτα θα πάρει τα καλά χαρακτηριστικά του σκύλου. Θα γίνει πιο φιλική, θα γίνει πιο ήρεμη. Και τότε και εμείς θα μπορούμε να χειριζόμαστε ακόμη καλύτερα. Και πέτυχε το πείραμα, αγαπητοί μου φίλοι. Και έτσι ήρθα και εγώ και είπα στο τέλος της ημέρας, πέ μου τους φίλους σου να σου πω ποιος είσαι. Όταν πήγα σε σεμινάριο στην Αμερική, μας είπα The Feast of Five, η γροθιά των πέντε. Είσαι ο μέσος όρος των πέντε ατόμων που κάνεις παρέα μαζί τους. Και έτσι, κάτι που θα κάνω μια παράκληση είναι, μπορείτε
μπορεί να μην μπορείτε να επιλέξετε τους συγγενείς σας, αλλά μπορείτε να επιλέξετε τους φίλους σας. Και αν τα κάνουμε όλα αυτά, τότε φτάνουμε σε κάτι που είπε ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης στο κεφάλαιο νούμερο 2, και αυτό δεν είναι άλλο και πολύ ορθό από το να σκεφτόμαστε και να πράττουμε σαν αυτοεργοδοτούμενοι. Γιατί αν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα σε προσωπικό επίπεδο, τότε έχουμε μόνο να κερδίσουμε. Και αυτό μας οδηγεί στο δεύτερο πυλώνα, που είναι η διαφοροποίηση σαν εταιρείες. Πριν όμως πω για τη διαφοροποίηση σαν εταιρείες, θα ήθελα να αναφέρω κάτι για τον κόσμο μας. Κάτι που μου είχε πει ο φίλος ο Άθος ο Φούτης, που κέρδισε και το βραβείο εξαγωγών υπηρεσιών 3 χρονιές και βρεθήκαμε πρόσφατα. Μου είχε πει ότι στην Κύπρο μας, Μιχάλη, δεν έχουμε το λεγόμενο economies of scale, οικονομίες κλίμακος. Είναι πολύ μικρή Κύπρος. Μου έδωσε το παράδειγμα που θυμάμαι, μου λέει, εάν παράγουμε ποτήρια, θα παράξουμε ποτήρια για 500.000 κόσμο. Οι Τούρκοι όμως, μου λέει, θα παράξουν ποτήρια για 80.000.000 κόσμο. Έτσι, κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε στην Κύπρο για να διαφοροποιηθούμε, καθώς εξυπηρετούμε τον πιο ενημερωμένο πελάτη όλων των εποχών στο πιο άκρος ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και αυτό το κάτι, πιστεύω, είναι να επενδύσουμε στην κουλτούρα της εταιρείας μας και στην εξυπηρέτηση. Γιατί η δύναμη πλέον δεν είναι τόσο με τις εταιρείες, όσο είναι με τον κόσμο, τον καταναλωτή. Το είδαμε πρόσφατα στη Μέση Ανατολή, με το λεγόμενο Arab Spring. Τινησία, Λιβύη, Αίγυπτος, τον κατάφυτο λιτσάρα και τον θάψαμε στην έρημο. Η δύναμη πλέον είναι με τον καταναλωτή και πρέπει σαν εταιρείες να μπορούμε να διαφοροποιηθούμε εξυπηρετώντας τον το δυνατόν πλέον καταναλωτή. Και για να το κάνω αυτό, και να το κάνω ακόμη πιο λιανό, πάντρεψα το άθλημα του τένις μαζί με τις επιχειρήσεις και το στήριξα σε 3 πυλώνες. Πάμε λοιπόν να δούμε από το πρώτο. Το πρώτο πράγμα που μου είχε πει κάποτε ο φίλος μου ο Σάββας ο Κολός είναι ότι αυτός που σερβίρει καλά έχει το πλεονέκτημα. Αυτός που έχει ένα δυνατό πρώτο σέρβις έχει το πλεονέκτημα. Στο τένις υπάρχει ποσοστό γύρω στο 65-75%. Εάν σερβίρεις καλά στο πρώτο σου σερβίς και είναι μέσα, να κερδίσεις τον πόντο και ίσως και το παιχνίδι. Βλέποντας αυτό το πράγμα, γνωρίζω ότι οι εταιρείες πρέπει να κάνουν 2 πράγματα. Πρέπει να επενδύσουν στα άτομα που βρίσκονται μέσα στις εταιρείες. Πρέπει να ενδυναμώσουν το προσωπικό τους έτσι ώστε να μπορούν να δίνουν έναν καλό πρώτο, δεύτερο και τρίτο σερβίς. Και πρέπει να ενδυναμώσουν και την κουλτούρα τους. Πώς θα το κάνουν αυτό? Να σας πω ότι πρόσφατα είχα την τύχη να δω τη μελέτη της IBM. Μου την έστειλε ο Γενικός Διευθυντής της IBM και βγαίνει κάθε 2 χρόνια. Και ρώτησαν τους γενικούς διευθυντές, τι άτομα θέλετε να προσλάβετε, 2 ερωτήσεις. Τι άτομα πρέπει να προσλαμβάνετε στον οργανισμό σας για να διαφοροποιήσετε και τι να στείλουμε τα παιδιά μας να σπουδάσουν έτσι ώστε όταν επιστρέψουν σε 5 χρόνια από τα σήμερα να μπορούν αυτά τα παιδιά να βρουν θέση εργασίας. Και απάντησαν οι γενικοί διευθυντές. 1.707 διευθυντές που ρωτήθησαν, περισσότερα από 1.707. Για τη δεύτερη ερώτηση, δεν μπορούμε να σας πούμε τι να στείλετε τα παιδιά σας να σπουδάσουν, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει 5 χρόνια από τα σήμερα. Αλλάζουν όλα τόσο γρήγορα. Όμως, μπορούμε να σας πούμε τι άτομα πρέπει να προσλαμβάνετε μέσα στην εταιρεία ή πώς πρέπει να είναι τα άτομα σας μέσα στην εταιρεία. Και αυτή ήταν η απάντηση που βγήκε ρωτώντας 1.707 γενικούς διευθυντές ανά το παγκόσμιο. Στη θέση νούμερο 1 με 75%, αυτά τα άτομα πρέπει να είναι collaborative, να είναι συνεργάσιμα, να μπορούν να εργάζονται σε ομάδες, να γνωρίζουν ότι κανένας μας δεν είναι πιο έξυπνος από όλους εμάς μαζί. Στη θέση νούμερο 2 με 65% είναι communicative, να μπορούν αυτά τα άτομα να είναι επικοινωνιακά. Ναι, μεν να ακούν 2 φορές, αλλά και να μπορούν να εκφράζονται. Στη θέση νούμερο 3 είναι να είναι creative, δημιουργικά. Και στη θέση νούμερο 4 με το ίδιο ποσοστό, 60%, να είναι δημιουργικά. Όχι μόνο να σκέφτονται μέσα στο κουτί, αλλά καμιά φορά να βγαίνουν και έξω από το κουτί να σκέφτονται. Και για να είσαι δημιουργικός, κατά τη δική μου άποψη, πρέπει να επενδύσεις 10.000 ώρες. Πρέπει να διαβάζεις πάνω στο αντικείμενο σου. Πρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό σου, την εταιρεία σου, αλλά και τον ανταγωνισμό σου.
και στη θέση νούμερο 4 να είναι ευέλικτα. Ευέλικτα στο μυαλό, ευέλικτα στη σκέψη, ευέλικτα ακόμα και να μετακομίσουν ή μετικήσουν σε άλλη χώρα ή άλλη πόλη. Και αυτή είναι η έρευνα της IBM και αυτά είναι τα άτομα που πρέπει πλέον όταν κάνουμε interviews να προσλαμβάνουμε, λέει, οι 1707. Και αυτό μας οδηγά στο δεύτερο σημείο, πάλι εμπνευσμένο από το τένις, που είναι από το βιβλίο του Άντρε Άκαση, το The Open, την αυτοβιογραφία του, αυτού του διάσημου τενίστα. Στην αυτοβιογραφία του είχε μπει κάτι που μου έκαμε τρομερή εντύπωση. Αυτό που ξεχωρίζει τους αθλητές από τους προαθλητές, λέει, δεν είναι το game set, αλλά το mindset. Δεν είναι το game set, αλλά το mindset. Πώς σκέφτονται. Και αυτό που πρόσεξα στις επιχειρήσεις σήμερα, κάτω από αυτήν την οικονομική στενότητα, είναι ότι ο κόσμος έμεινε πάνω στο game set. Ξέχασε τελείως το mindset, το δικό του ή του προσωπικού του. Ξεχάστηκε το mindset. Στις τελευταίες 10 εταιρείες που έχω εκπαιδεύσει, για πρώτη φορά στην ιστορία μου, μου είπε ο κόσμος, εμψύχος τους. Παλιά είπαν, έλεγα, να βάλουμε λίγο motivation, να εμψυχώσουμε, όχι χρειάζεται. Μια χαρά. Κάμε sales, κάμε customer care, εμψύχος τους. Και έτσι, το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα που βλέπω σε όλα τα industries που πάω, είναι ότι δεν δουλεύουμε πάνω στο mindset του κόσμου, απέναντίας, έβαλαμε όλον τον κόσμο να δουλεύει πάνω στο game set. Οι πρωταθλητές δουλεύουν πάνω στο mindset. Και αυτό μας οδηγεί στο τρίτο, που δεν είναι άλλο από κάτι που άκουσα πρόσφατα από τον φίλο των δικηγόρων, τον Γιώργο Ζέτ Γεωργίου, όταν έκανε μια καταπληκτική ομιλία στο ξενοδοχείο Αμαθούς, στους Human Resource Managers της Κύπρου. Και είχε πει ότι παρακολουθώντας το US Open, πριν τους τελικούς, στα προηγούμενα μάτς, στη γραμμή πίσω δεν υπάρχουν τρεις linesmen, στα δύο άκρα και στη μέση, αλλά υπάρχουν δύο linesmen. Ο ένας ο linesman είναι στη γωνιά, για το πρώτο service μπαίνει μέσα να δει αν μπήκε μέσα η μπάλα ή αν βγήκε έξω και πάει πίσω στη θέση του. Και καθώς τον άκουα, είπα από μέσα μου, μα το ίδιο συμβαίνει στις εταιρείες μας σήμερα. Έφυγε αρκετός κόσμος σε αρκετές εταιρείες και πολλοί από εμάς πρέπει να έρθουμε λίγο πίσω στη μέση, να καλύψουμε κάποιες γραμμές. Πρέπει να έρθουμε πίσω στη βάση μας. Και ποιος καλύτερος να έρθει πίσω στη βάση του από εσάς που αρχίσετε τις εταιρείες σας. Γιατί ερχόμενοι πίσω στη βάση σας, έχετε καλύτερο οπτικό πεδίο να δείτε τι συμβαίνει στην εταιρεία μας στην πρώτη επαφή, τα πρώτα 7 με 30 δευτερόλεπτα. Τι συμβαίνει στην εταιρεία μας, προσδίδουμε αξία. Δημιουργούνται οι ανάλογες σχέσεις. Υπάρχει σωστή κουλτούρα μέσα στην εταιρεία μας. Υπάρχει το σωστό mindset ή μόνο μιλούμε με τον game set. Και έτσι ερχόμενοι πίσω στη μέση, πιστεύω ακράδαντα ότι όχι μόνο βοηθούμε τους οργανισμούς μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αλλά και τους ίδιους μας τους εαυτούς. Και έτσι, αγαπητοί μου φίλοι, τελειώνοντας με αυτούς τους δύο πυλώνες, θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπε ο Howard Schultz, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας Starbucks, στην αυτοβιογραφία του. Είχε πει ότι δεν είμαστε στη βιομηχανία του καφέ και εξυπηρετούμε ανθρώπους, αλλά είμαστε στη βιομηχανία των ανθρώπων και τυχαίνει να προσφέρουμε καφέ. Και δεν ισχύει με όλους μας. Δεν είμαστε στη βιομηχανία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που επιλέξαμε να εισάξουμε ή να παράξουμε, αλλά είμαστε στη βιομηχανία των ανθρώπων και τυχαίνει να προσφέρουμε το προϊόν ή την υπηρεσία που επιλέξαμε να έχουμε. Και στη βιομηχανία των ανθρώπων χρειάζεται διαφοροποίηση σε δύο επίπεδα. Σε προσωπικό και σε εταιρικό επίπεδο. Και έτσι τελειώνοντας και ένα μήνυμα προς τους νέους κάτω της ηλικίας των 25 ετών που βρίσκονται σήμερα εδώ και είναι άνεργοι, εάν εφαρμόσετε αυτά που ανάφερα στον πυλώνα νούμερο 1, στη διαφοροποίηση του ατόμου, πιστεύω ακράδαντα πως μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα μόνο να κερδίσετε έχετε. Και όσον αφορά όλους εμάς τους άλλους, νιώθω ότι έχουμε και μια κοινωνική ευθύνη προς τα άτομα κάτω των 25 ετών που είναι άνεργοι. Μπορεί σήμερα να μην μπορούμε να τους δώσουμε δουλειά, αλλά μπορούμε να τους δώσουμε μια συμβουλή.
Μπορεί σήμερα να μην μπορούμε να τους καθησυχάσουμε, αλλά σίγουρα μπορούμε να τους δώσουμε ελπίδα. Γιατί αύριο κάποιον που τα δικά μας παιδιά θα είναι στη θέση τους. Και όπως λέει και το ρητό, όταν χάσεις, μη χάσεις το μάθημα. Και αν υπάρχει ένα μάθημα που μάθαμε από αυτήν την οικονομική στενότητα, είναι ότι εάν καταχραστούμε ένα σύστημα, όλοι μας έχουμε να χάσουμε μακροπρόθεσμα. Εάν όμως βοηθήσουμε ένα σύστημα να ανθίσει, όλοι μας θα κερδίσουμε μακροπρόθεσμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.